δώσουν τις πρώτες βοήθειες στους αστυνομικούς, να τους βοηθούσουν όπως μπορούσαν. Και βέβαια ήταν οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ειδοποίησαν και την αστυνομία. Ναι. Χρήστο, με ειδοποιούν ότι έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν αυτόπτη μάρτυρα αυτής της αιματηρής συμπλοκής. Είναι ο κύριος Σάβας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι είδατε, πού ήσασταν εσείς και τι είδατε? Μπροστά από το σπίτι συνέβη αυτό. Mm-hmm. Ακούσαμε πολλούς πυροβολισμούς. Βγαίνοντας στην πόρτα, είδα ένα αστυνομικό πεσμένο στο χορτάρι και το περιπολικό στο δρόμο. Ο αστυνομικός κυνήγησε το περιπολικό, το οποίο έφευγε. Δεν πρόλαβα να συγκρατήσω τίποτα άλλο. Μετά είδα και τον πολίτη που ήταν πεσμένο στο παγκάκι απέναντι. Οι ένοπλοι, αυτοί που πυροβόλησαν τους αστυνομικούς, πόσοι ήταν? Προλάβατε να δείτε ή να τους περιγράψετε? Είδα μόνο τον αστυνομικό και το περιπολικό. Ο πολίτης που τραυματίστηκε είναι κάποιος γειτονάς σας, ήταν διαρχόμενος? Άγνωστο, δεν τον είδα καθόλου. Ούτε εσείς προλάβατε να δείτε φιγούρες με κουκούλες, όπως είπαν άλλοι κάτοικοι της περιοχής? Ακούσαμε τους πυροβολισμούς, βγήκαμε έξω και είδα τον αστυνομικό και το περιπολικό. Μάλιστα. Είδα τον αστυνομικό να κυνηγάει το περιπολικό, να πάει προς το περιπολικό. Δεν κατάλαβα τίποτα σχεδόν τι έγινε. Έγινα μέσα σε κλάσματα. Πάντως αποτύχει και εσείς και οι υπόλοιποι δεν τραυματιστήκατε, γιατί από ό,τι ακούσαμε ήταν βροχή πυροβολισμού. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σάβα, για όσα είπατε στο δελτίο μας, στο δελτίο του Αντένα. Αν έχουμε και κάτι νεότερο, εννοείται ότι θα επανέλθουμε σε αυτήν την ιστορία, κυρίες και κύριοι. Να έρθουμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση.